πέρασε. Λίγο την προσοχή σας παρακαλώ. Συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 10 χρόνια ύπαρξης του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών Σπύρων. Είναι απόψε κοντά μας και τους ευχαριστούμε που μας τιμούν την παρουσία τους ο Δήμαρχος Καρύστου κ. Λευτέρης Δραβιόλος, η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νέων Σπύρων κ. Σοφία Αρβόντη, ο επισμηναγός υπτάμενος κ. Σάββας Κοτρίδης, ερχόμενος προϊστάμενος του πυροσβεστικού κλιμακίου Καρύστου κύριος Νίκος Αποστόλου, ο αναπληρωτής προϊστάμενος του πυροσβεστικού κλιμακίου Καρύστου κύριος Αντώνης Σταυρόπουλος και προσωπικό του κλιμακίου, ο πυρονόμος κύριος Βασίλης Σαμαράς από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αλιβερίου. Και συνάδελφοι εθελοντές από το Μαρμάρι και την Κάριστο. Φίλες και φίλοι, ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών Σπύρων μετρά 10 χρόνια ζωής. 10 χρόνια προσφοράς και κοινωνικού έργου στον τόπο μας. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια μικρή αναδρομή σε αυτά τα 10 χρόνια. Η καταστροφική πυρκαγιά του 2007 που έπληξε τον τόπο μας άφησε πίσω της καμένη γη, περιουσίες και συνανθρώπους μας σε απόγνωση, βλέποντας το βιός τους να χάνεται μέσα σε 2 ημέρες. Τότε μια παρέα φίλων μέσα σε μια καφετέρια είχαν την ιδέα να δημιουργηθεί μια εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης που θα βοηθούσε να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοιες καταστροφές, γνωρίζοντας ότι η πυροσβεστική υπηρεσία απέχει 30 λεπτά. Έτσι έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και η ιδέα αυτή υλοποιήθηκε το 2008, καθώς ο Σύλλογος πήρε επιτρόπο από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας και εντάχθηκε στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εξ αρχής, ο στόχος μας ήταν ένας. Να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, μια γροθιά, έχοντας ένα σύνθημα που το ακολουθούμε πιστά μέχρι σήμερα. Να μην ζήσουμε ξανά οι μέρες ολέθρου. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια ομάδα που πηγαίνει στα περιστατικά πυρκαγιών και την ονομάσαμε ομάδα κρούσης. Αυτή η ομάδα έπρεπε να εκπαιδευτεί από την αρμόδια υπηρεσία, την πυροσβεστική. Το πρώτο μας σεμινάριο έγινε στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αλιβερίου. Εκεί, στην πρώτη μας επαφή με την πυροσβεστική υπηρεσία, γνωρίσαμε ανθρώπους ευγενικούς και πρόθυμους να μας μεταδώσουν εφόδια και γνώσεις σχετικές με τη δασοπυρόσβεση. Ένας από αυτούς, ο πρώτος μας εκπαιδευτής, ο δάσκαλός μας όπως τον αποκαλούμε, ήταν ο προϊστάμενος τότε του πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου, ο κύριος Ευάγγελος Αργύρης. Ο Βαγγέλης συνεχίζει ακούραστα μέχρι σήμερα, 10 χρόνια μετά, να μας δίνει τις συμβουλές του, να διορθώνει τα λάθη μας και να μας ενθαρρύνει με υπευθυνότητα και συνέπεια. Λίγες ημέρες αργότερα είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε τον προϊστάμενο τότε του πυροσβεστικού κλιμακίου Καρύστου, τον κύριο Αντώνη Σταυρόπουλο. Ο Αντώνης, πάντα πρόθυμος, μας μεταδίδει τις γνώσεις του και μας καθοδηγεί με ετοιμότητα και ειλικρίνεια, ώστε να γινόμαστε καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί στα περιστατικά. Ο τόπος μας είναι τυχερός που τους έχει, καθώς είναι εμπειροί γνώστες των προβλημάτων και πολύτιμοι παράγοντες που συμβάλλουν στην επίλυσή τους. Ο κύριος Αργύρης και ο κύριος Σταυρόπουλος ήταν αυτοί που πήραν το σύλλογο σαν το μωρό από τα χέρια και τον βοήθησαν να κάνει τα πρώτα του βήματα. Κύριοι, σας χρωστάμε πολλά και σας ευχαριστούμε θερμά.
στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε έναν άνθρωπο, στο στρατηγό της καρδιάς μας, τον τότε διοικητή Ευβοίας, τον αείμνηστο πύραυλο κύριο Παναγιώτη Νίκα. Ο φίλος Παναγιώτης, όπως θέλετε να το λέμε, ήταν το μεγαλύτερο σχολείο για εμάς. Μοιράστηκε μαζί μας τις εμπειρίες του και στα πρώτα μας μεγάλα περιστατικά επικοινωνούσαμε υπό τις οδηγίες του. Νιώθαμε ιδιαίτερη τιμή που το γνωρίσαμε και θα αισθανόμαστε πάντα ευγνώμονες που υπήρξε ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του συλλόγου. Μέχρι σήμερα λοιπόν, μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια παρουσίας, το έργο μας έχει ως εξής. Έχουμε συνδράμει την πυροσβεστική υπηρεσία σε 486 περιστατικά πυρκαγιών. Έχουμε λάβει μέρος σε δεκάδες απεγκλωβισμούς εγκλημάτων από τα χιόνια, μαζί με την πυροσβεστική και την αστυνομία. Έχουμε συμμετάσχει 16 φορές σε παροχή βοήθειας λόγω πυρηνικών φαινομένων με αντλήσεις υδάτων σε σπίτια. Έχουμε συνδράμει 5 φορές την αστυνομία σε σοβαρά τροχιά ατυχήματα. Έχουμε συνδράμει 8 φορές στο λιμενικό σταθμό Νέος Τύρων. Έχουμε λάβει μέρος σε 13 αναζητήσεις εξαφανισμένων ατόμων μαζί με την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία. Και τέλος, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και ιδιαίτερα τις ημέρες υψηλού κινδύνου, εκτελούμε συνεχείς περιπολίες. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι πρόσφεραν την πολύτιμη βοήθειά τους ως μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Συλλόγου καθώς και στην ομάδα κρίσης. Τα μέλη του Συλλόγου που ενισχύουν με την ετήσια συνδρομή τους το Ταμείο του Συλλόγου. Τους φίλους, τις φίλες και τις επιχειρήσεις της περιοχής μας για τις δωρεές τους. Τους προϊσταμένους της πολιτικής προστασίας Ευβοίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμπλή και τον κύριο Γιώργο Κωστόπουλο. Τους διοικητές και το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού μας για τη συνεργασία μας. Την πρώην δήμαρχο Στυρίων, κυρία Σοφία Μούντσου. Τον πρώην δήμαρχο Καλύστου, κύριο Νίκο Μανώλη. Και τον δήμαρχο μας, τον δήμαρχο Καλύστου, κύριο Λευτέρη Ραβιόλο, για τη στήριξή τους. Τους πολιτιστικούς συλλόγους Μεσοχωρίων, Καψάλων και Στήρων για τις δωρεές τους. Την Ελωρία Άνω Στήρων και τον πατέρα Δημήτριο Κανέλο, την Ελωρία Νέο Στήρων και τον πατέρα Γεώργιο Ρούπα. Τις φίλες και την ταβέρνα Ομιλή στο Ρεούζι για τις φίλες που έφτιαξαν απόψε για το τραπέζι μας. Την επιχείρηση Παναγιώτη στα Σάρκα για την προσφορά του στην κάβα μας. Και τέλος, το μεγαλύτερο ευχαριστώ το προστάμε στις οικογένειές μας για τη στήριξή τους και την υπομονή που δείχνουν όταν τις αφήνουμε για ώρες πηγαίνοντας τα περιστατικά. Φίλες και φίλοι, στο μεταλλητισμό δεν περισσεύει κανείς. Χρειαζόμαστε και άλλα νέα παιδιά να έρθουν να πλαισιώσουν το σύλλογο, ώστε να έχει συνέχεια και να είμαστε πάλι εδώ μετά από 10 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, με υγεία και χαρά για το 2018. Είναι ιδιαίτερη χαρά και η τιμή που είμαι μαζί σας και είναι ιδιαίτερη χαρά που βλέπω ότι τιμάμε όλοι μαζί τους εθελοντές εδασοπυροσβέστες των Στήρων. Η πραγματικότητα είναι ότι ο εθελοντισμός είναι αξία ζωής. Είναι ήθος, είναι τιμή.
Θέλω πραγματικά από τα μάτια της καρδιάς μου να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Θέλω να ξέρετε ότι ως Δημοτική Αρχή είμαστε δίπλα σας. Ο εθελοντισμός άλλωστε είναι το παράδειγμα του κυσκής επί ενώση. Και αυτό προσπαθούμε κι εμείς μέσα από τη Δημοτική Αρχή, μέσα από τον Δήμο, να το κάνουμε πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία τους και τους εθελοντές του Μαρμαρίου και τους εθελοντές της Χαρίστου, που είσαστε όλοι μαζί μια γροθιά και πραγματικά σε δύσκολες στιγμές είσαστε δίπλα μας. Συγχαρητήρια και πάλι για το έργο σας. Καλή διασκέδαση σε όλους και καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Παρακαλώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να έρθετε λίγο για τις απολογές των πλανητών. Για την πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας, ο κύριος Βασίλης Σαμαράς, να παραλάβει την παραγωγή του Φλακέτα. Ναι, 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 ένα μισθή, δεν μας λόγω, δεν πας και λίγες. Τα πω ένα πρέπει, δεν έλαβα. Για το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καλύστου, ο κ. Σταυρόπουλος και η Καταρίνα Ιτσούκη. Σαν εκπρόσωπος του πυροσβεστικού κλιμακίου Καλύστου, θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές όλων των συναδέλφων για καλή χρονιά με υγεία. Όταν πριν 10 χρόνια μάθαμε για την ίδρυση αυτού του συλλόγου στα Στήρα, γεμίσαμε ικανοποίηση και οι προσδοσίες μας ήταν πολύ μεγάλες από αυτόν τον σύλλογο. Τώρα 10 χρόνια μετά μπορώ να πω με τα βεβαιότητα ότι όχι μόνο τα παιδιά μας έχουν καλύψει, αλλά τους έχουν ξεπεράσει. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Η σημαντικότητα του συλλόγου αυτού για τα Στήρα είναι πολύ σημαντική, πολύ σημαντική, γιατί το πρώτο πυροσβεστικό όχημα, ξεκινώντας από την Κάριστο να επέμβει σε ένα συμβάν στα Στήρα, θέλει 35 με 40 λεπτά και μιλάμε για το μικρό όχημα, τα μεγαλύτερα πολύ περισσότερη ώρα. Με την ίδρυση του συλλόγου αυτός ο χρόνος έχει περιοριστεί στα 10 με 15 λεπτά, όταν στην περιοχή μας με τις ανέμους του πνέου και το είδος της πλάσης που είναι χαμηλή, μια φωτιά που θα ξεκινήσει πηθεί από τη διασταύρωση του Τακέων μέσα σε μισή ώρα θα έχει εξελιχθεί μέχρι το Δίλησο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η λειτουργία του συλλόγου στην περιοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Την ταμεία του συλλόγου, την κυρία Κατερίνα Κατσάτου, να προσέλθει για την αποδομή ο απερχόμενος προϊστάμενος του πυροσβεστικού κλιμακίου Καλύστου, ο κύριος Νίκος Απιστόλου. Τον ευχαριστούμε θερμά για την 7χρονη συνεργασία μας, μας άφησε πολλά. Καλή συνέχεια, με υγεία, ό,τι επιθυμείς, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Σύλλογο που 7 χρόνια μου στάθηκε δίπλα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Να ευχηθώ να συνεχίσει με ζήλο τη συλλογική προσφορά στον τόπο γιατί το έχει ανάγκη και πάνω απ' όλα να είναι ασφαλής την ώρα που επιχειρούν. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά και να είστε γεροί και δυνατοί. Του Συμβουλίου του Συλλόγου, ο κύριος Παναγιώτης Ηλίας. Και πάλι ο κύριος Βασίλης Σαμαράς να παραλάβει την πλακέτα για το κλιμάκιο του Αλυβερίου. Δυστυχώς απόψε υπάρχει ένα περιστατικό στην πυρκαγιά στις Πετριές και δεν μπορέσαμε να παρευρεθούν για παιδιά από το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Αλυβερίου. Είναι εδώ εκπρόσωπος τους, ο κύριος Βασίλης Σαμαράς. Από τον Βασίλη, ο κύριος Βασίλης.
Βαρκή. Καλή χρονιά. Ευτυχία σε όλα τα μέλη του συλλόγου, προσωπικά και προσωπικά σε κάθε όλο. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά τους σε όλα τα συμβάντα όλα αυτά τα χρόνια. Η προσφορά τους είναι αναπτύχητη και θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα είμαστε πάντα δίπλα τους σε ό,τι και χρειαστούμε. Εκμένως, ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά, καλή διασκέδαση σε όλους. Ο κύριος Δημήτρης Τσούλης να παραδώσει την πλακέτα στον ένα από τους δύο δασκάλους μας που είναι απόψε εδώ, τον κύριο Σταυρόπουλο. Δεν γινόταν να τον αφήναμε έτσι, μας έχει δώσει τα μέγιστα. Να ευχαριστήσω για αυτή την προσωπικά ιδιαίτερη τιμή που κάνεις, Πρόεδρε. Από την πρώτη στιγμή η χημεία μεταξύ των όλων των μελών του Συλλόγου φαινόταν από την αρχή. Άλλωστε με όλα τα μέλη του Συλλόγου είμαστε φίλοι και με πολλά εξ αυτών έχουμε αναπτύξει και οικογενειακές σχέσεις. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ιδιαίτερη τιμή που κάνεις, αλλά θα ήθελα εδώ να προσθέσω και να ζητήσω από όλους ένα θερμό χειροκρότημα για την προσφορά τους στον πρώτο πρόεδρο, τον κύριο Θανάση Ελευθερίου και η Ειδική του Συλλόγου. Θανάση, ευχαριστώ για όλα. Και τον παππού εντός εισαγωγικών του Συλλόγου αλλά αιώνιο έφηβο, κύριο Μιχάλη Καλαβούντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, καλή χρονιά. Έλα ρε παράδειγμα, η γραμματέας του Συλλόγου, η κυρία Μαρία Φωτεινού, για την πλακέτα του κυρίου Αργύρη, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι στο πουλό και τρέχει. Καλή δύναμη του ευχόμαστε. Βασίλη. Βασίλη, έχεις να μας μαζέψει όλα. Σ' άρεσε στα βραβεία, τα Όσκαρ όλα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.